παιδιά, όταν χρειάζεται η ιερέα του Παύλου, θα βάζει μέσα και θα πάρω τα ίδια. Που έχουμε στα χέρια μας. Είναι 1100 κατοίκους το 1512. Ήταν από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Πελοποννήσου, Πινετοκρατίας κτλ. Το χωριό αναπτύχθηκε χάρη στις τέχνες των μετάλλων. Δηλαδή, εδώ υπήρχαν όλες τις τέχνες των μετάλλων, δηλαδή μπρούτζα, χρυσά, ασύμια, τα πάντα, καμπάνες, οτιδήποτε. Ήταν το κέντρο αγροτοξοφορίας, ένα από τα δύο στην Ελλάδα. Το ένα ήταν την εποχή εκείνη που ήταν εδώ πέρα αναπτυγμένο, ήταν η Μοσκόπολη, δεν ήταν τα Γιάννηνα ακόμα, ήταν η Μοσκόπολη, καταστράφηκε το 1770 από τους Τουρκαλβανούς, τότε με την εξέγερση, τότε με τα αυλοκοτά, κατεβήκανε σειρά και καλαέτρεσε η Γιάννηνα. Η Στεμνίτσα ήταν μαζί με τη Μοσκόπολη. Από τον 17ο αιώνα έχουμε βρει εκθετικά πράγματα σε διάφορα επιστημονή του Σινάκη, αυτά που έχουν κατασκευαστεί εδώ. Τώρα η εκκλησία αυτή που είμαστε είναι του 1810, φτιάχτηκε σε 73 μέρες με άδειες που τότε τι γινόταν. Έπαιρνε άδεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σου δίνανε άδεια να φτιάξει εκκλησίες. Γιατί έχουν πάρα πολλές εκκλησίες που έχουν φτιαχτεί επί της Ιπποκρατίας. Δεν ήταν όπως στη Δύση που άμα έλεγε ότι ο Χριστός δεν κοιτάει εδώ, κοιτάει εκεί, σε καίγανε. Απλώς πλήρωνες και σου έφτανες μια άδεια. Απλώς τότε για να κάνουν μεγάλες εκκλησίες, σου δίνανε άδεια για λίγες μέρες. 40 μέρες. Άμα είχε τα μέσα, όπως είχαμε εδώ πέρα εσείς στη Μητσόρτη στα μέσα, έφερες χάρη τα πάντα. Δεν είχε τον άδεια για 73 μέρες. Από τότε. Ναι, γιατί ένας από τους τρεις Μωραγιάννητες ήταν από τη Στερνίτσα. Α, γι' αυτό. Μωραγιάννητες ήταν υπεύθυνη των Ελλήνων, ήταν, θα λέγαμε, οι πρόσωποι των Ελλήνων, που ήταν αναφορά, ας πούμε, στο Σαράι. Ναι. Λοιπόν, οπότε μια θέση ανήκε εδώ πάντα. Οπότε τι γίνεται τώρα, απλώς εκεί τι έγινε, ποια ήταν τώρα το έξυπνο εδώ πέρα. Μαζεύτηκε το χωριό, τότε είχε 4-5.000 κόσμο. Όλα ο πληθυσμός, ο μάχημος, εγώ 1.000 άτομα, είχαν φτιάξει τις πέτρες, είχαν πελεκίσει από πριν, γιατί ήταν πελεκημένες οι πέτρες, οπότε δουλεύανε σαν να δουλεύουν έτσι με λόγους. Και φτιάχνανε κατευθείαν και πήγε γρήγορα η όλη κατασκευή και έτσι φτιάξανε μέσα σε 73 μέρες όλη αυτή την εκκλησία με λαγκαδιανούς μαστόρους που ήταν αυτοί που ήταν οι τεχνίτες εδώ της ευρύτερης περιοχής και με τη βοήθεια όλου του χωριού. Τώρα, από εδώ είναι ξεκινάει το Μέλλαν Ανδρέη. Αν δεν πιάσουμε τα ιστορικά, κάποιοι θα ξεκινήσετε μονοπάτι. Αυτό πάω γρήγορα, οπότε μην πιάσω πολλές ιστορίες και τέτοια πράγματα. Ναι, το τέμπλο αυτό, το αρχικό τέμπλο πρέπει να έχει καεί με τον Ιβραήλ, γιατί έχουμε βρει και εκμυφωτιά στην ανακαίνιση που κάναμε. Την παράδοση. Οι εικόνες αυτές έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, είναι προεπαναστατικές, έχουν υπογραφεί και έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, από την παροικία τη μεγάλη των Στεμιτσωτών. Έχουμε εντοπίσει 74 Στεμιτσώτες με καταστήματα αγροτοξοφορίας κτλ. Στην Κωνσταντινούπολη στα 1818. Εκεί υπήρχε μεγάλη σχέση με την Κωνσταντινούπολη, υπήρχε παροικία μεγάλη εκεί, παροικία υπήρχε και στην Αλεξάνδρεια. Ναι, ναι. Θες να έρθεις. Ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος από το Δήμο το αντιδήμαρχο και το διαμονοπάτη. Ναι, θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν. Τώρα υπάρχουν σχολές για... τώρα αυτή τη στιγμή στη Στεμνίτσα υπάρχει το ΙΕΚ Αγροτοξοφορίας. Το οποίο είναι, ναι, ναι, το οποίο κάποτε που τα κλείσαν όλες τις σχολές και αυτά, εμείς εδώ τα Λόγκρια, έγινε ένας χαμός, πλούσαμε κάτι δεν έβαλε παπούτσια, αλλά πήγαμε τέσσερις υπογραφές από τέσσερις υπουργούς και έγινε η και εντωμεταξύ τότε ήταν και το χαρακτηριστικό, οι υπουργοί που υπογράψαν τότε, μετά πήγαν και οι υπουργοί, άμα δεν υπογράφανε, θα μας είχαμε κάνει ρόμπα, γιατί εκείνη τη χρονιά που κλείσανε τη σχολή,
Κάθε χρόνο γίνεται στο Μόναχο ένα διαγωνισμό που είναι τα 8 καλύτερα έργα βιοξυλοφορία από όλε τι χώρε τη Ευρώπη πάνω εκεί πέρα. Εκείνη τη χρονιά από τα 8 έργα τα 3 ήταν ψεύδικα. Και όντα η σχολή χρηστή, πήραμε το χρυσό και το μα πήρε την βράδυ. Εντάξει, μια μισή Ποταμάκια. Πάμε καλά λογικά, ε. Ναι. Χρήστο, ο πρώτος είσαι. Α, περίμενε. Μην το πεις και δεν θα πω λίγο. Όχι. Ακούει. Κόβε λίγο. Οκ. Κάλο το πλήθος. Είναι μια τεχνική αυτό. Να το... Να δείξει πιο πολύ κόσμο το τι έχει.
Εδώ κάνουμε μια παύση για να μαζευτούμε πάλι. Εδώ να ρίξω νερό να κάνω. Όλα. Είναι καρδιακός, ε. Το ελληνικό προσαπούλιο. Πάσα εδώ. Τέλεια. Εγώ φάμε να κάνω κάτι άλλο. Τώρα δηλαδή θα μας δείξει στην τηλεόραση, στα κανάλια, στα social media. Έλα. Να δούμε σε τι χρώμα παίζουμε τώρα. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Όχι, έχεις δίκιο. Μην χαθούμε στην ομίχλη. Τα 896, αλλά... Περίπου, ναι. Λουσί, πού είσαι? Ωρε μάλλον και εδώ πέτρα. Εκεί πάμε. Σε εκείνο το χωριουδάκι πάμε. Ναι. Κοντά είναι. Φτάσιο. Μαλέ. Άσε τη μουσική ρε φίλε! Έλα μπες το τι!
Δεν πεινάει πιο πολύ. Θα πάρει καλή θέση. Μάνο, θα σκάσει το γάζο. Τι θυμάστε τη Βασκομιλού που είχαμε? Βρε Βασκομιλού. Έλα Βασκομιλού, Βασκομιλού. Περίμενε. Είχε αλλαγές, σημαντικές αλλαγές στο κλίμα που δεν είχαν φαγητό. Τι ώρα είπαμε θα μας δείξει ο Σκάι? 8. Ωραία η είσοδο χωριού, έτσι. Είναι η είσοδος.